Πάμε όμως λίγο να δούμε τι γίνεται και στη Γάντονο, ότι έχει να κάνει και με το κομμάτι των ΕΛΤΑ. Βλέπαμε και στην Επισκοπή ότι υπάρχει ένας ξεσηκωμός εδώ στο Ηράκλειο, όμως το πρόβλημα είναι συνολικότερο και το λουκέτο στα ΕΛΤΑ φέρνει ξεσηκωμό, φέρνει αντιδράσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κώστα Πετράκη, είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κακοδικίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα. Δώστε μας λίγο την εικόνα, γιατί το λουκέτο στα ΕΛΤΑ έρχεται λοιπόν να ανάψει φωτιές, καθώς εξυπηρετεί έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εκεί, σωστά? Ακριβώς, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι που αφορά τους κατοίκους του πρώην Δήμου Καντάνου και του Ανατολικού Σελήνου. Μιλάμε εκεί με μια τεράστια γεωγραφική περιοχή, πολύ ορεινή και δυσπρόσιτη, με βουνά, με λαγκάδια, δηλαδή για να φτάσω από ένα άκρο της περιοχής στο άλλο, χρειαζόμαστε μια ώρα και παραπάνω με τα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ αποκλεισμένα τα χωριά. Δεν είναι μόνο το πληθυσμός των κατοίκων που πια έχουν ερημώσει, όλοι το γνωρίζουμε, αλλά ένας λόγος παραπάνω είναι ότι πια έχουν μείνει ανήμπορα γεροντάκια, τα οποία περιμένανε με αγωνία το ταχυδρόμιο του εξυπηρετήσει. Αλλά είναι και η ίδια η κομμόπολη της Καντάνου, της ματρικής Καντάνου, η οποία αποψηλώνεται σταδιακά από τις δημόσιες υπηρεσίες και πραγματικά απορούμε ποια τι έχει απομείνει. Μετά και τα λεπτά που μένουν στην ουσία μόνο το κέντρο υγείας Καντάνου, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Σωστά. Οπότε ακούγεται και αυτό έχει μπει στο στόχαστρο από ό,τι ακούγεται. Κύριε Πετράκη, εσείς κάνετε και κινητοποιήσεις, έχετε ξεσηκωθεί εκεί στην περιοχή. Κάποιες απαντήσεις έχουν δοθεί, έστω να φαίνεται ένα παράθυρο ότι μπορεί να ανασταλεί αυτή η απόφαση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ? Καμία απολύτως απάντηση, καμία απολύτως ενημέρωση. Σήμερα, μετά από επιδίωξη της διεύθυνσης των ΕΛΤΑ Περιφέρειας Κρήτης, έγινε μια συνάντηση στην Κάντονο. Μας κλείσανε ένα ραντεβού, ήθελαν να φροντιστούν τους κατοίκους, ήρθαν στις 2 ώρα το μεσημέρι, παρόλο που τους είχαμε ενημερώσει ότι να έρθουν μονάχα αν πραγματικά έχουν κάτι, αν έχουν αξιοδότητα, να μας δώσουν μια λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση στο πρόβλημά μας είναι μια και μοναδική. Ακύρωση της του κλεισίματος των ΕΛΤΑ στην Κάντονο. Είναι κάτι το οποίο δεν ζημιώνει την επιχείρηση, γιατί το νίκη είναι πάρα πολύ μικρό και έχει προσφερθεί και ο Δήμος να το μηδενίσει προσφέροντας ένα κτίριο και με όλα τα λειτουργικά έξοδα να τα αναλάβει. Ένας υπάλληλος, ο οποίος δεν θα πολιτεί, μεταφέρεται σε παλιόχωρο, οπότε δεν υπάρχουν έξοδα και ούτε καν μια οικονομική αιτιολογία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην Κάντονο. Τους είχαμε λοιπόν ενημερώσει ότι αν θέλετε, ελάτε, αφού επιμένανε, αλλά θέλουμε να ακούσουμε μια λύση στο πρόβλημά μας. Ήταν λοιπόν σήμερα. Πίστευαν ότι η επιτροπή του αγώνα είναι 2-3 άτομα, 4-5, δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους. Βρέθηκαν όμως μπροστά σε μια έκπληξη ότι είχαν μελετηθεί πάρα πολύ μεγάλο πλήθος. Μπορεί να δείτε για το βιντεάκι που σας στείλαμε, τι γινόταν, ήταν πάρα πολύ κόσμος. Και σχετικές εικόνες, βέβαια, κύριε Πετράκη. Ακριβώς. Σύσσωμοι καντανιώτες μαζεύτηκαν και τα γύρω χωριά. Περίμεναν να ακούσουν μια ενημέρωση. Όλοι ξέραμε ότι δεν ρωτηθήκαμε για το αυτό που συνέβη που γίνονται από μια ακόμα δημόσια υπηρεσία. Δεν είναι ιδιωτική. Έτσι διαβάζουν τουλάχιστον στο ίντερνετ ότι παραμένουν δημόσια 100% μάλιστα. Περιμέναν λοιπόν, αφού δεν ρωτήθηκαν πριν, να ρωτηθούν έστω να ενημερωθούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν δέχτηκε ο προϊστάμενος να μας πει, οτιδήποτε. Δήλωσε ότι δεν έχει καμιά αξιοδότηση να προτείνει κάτι, να πει κάτι, να δηλώσει κάτι. Και πραγματικά την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, βρήκε μια αφορμή. Επειδή ήταν εκεί παραβρισκόμενο ο Δήμαρχος, τον οποίο τον είχαμε καλέσει εμείς, το τονίζω αυτό, γιατί δεν είχε κλειστεί ραντεβού με τον Δήμαρχο. Ήταν λοιπόν εκεί ο Δήμαρχος, συμμετείχε και αυτός σαν πολίτης μαζί με εμάς κινητοποίησε. Και τελικά συζητήσανε μαζί, εννοείται δεν μπορούσαμε εμείς να εμποδίσουμε, να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέλανε. Δεν δεσμευτήκαμε όμως για κάτι, δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Από ό,τι μόνο μας είπε ο Δήμαρχος, ότι επιμένουν στο ρυθμικό κλείσιμο. Αυτό είναι η απάντησή τους. Δεν πήρατε καμία απάντηση. Μάλιστα. Καμία απάντηση. Δεν δέχτηκαν καν να ενημερώσουν τον κόσμο εκεί που με αγωνία περίμενε να ακούσει κάτι από τον προϊστάμενο της περιφέρειας Κρήτης. Και είναι λογικό ότι περιοχές όπως η δική σας, αλλά όπως ξαναλέω και της Επισκοπής, το οποίο το καταγράψαμε και τις προηγούμενες μέρες, αντάλογες αντιδράσεις, ελπίζετε να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό να γίνει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό αυτό το σενάριο. Ναι, και πώς θα εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Αρνούμαστε στις αποφάσεις που είναι στις περιοδικές και κάτω, δηλαδή μπορεί να εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σας είπα ότι η δικιά μας περίπτωση, εννοείται δεν θέλουμε να κλείσει κανένα κατάστημα πουθενά στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να πει οριζοντίως ο καθένας βγάζει μια πόση και κλείνω με κάποια κριτήρια που δεν τα γνωρίζει κανείς. Κλείνω 30, 40, 50, 100, δεν ξέρουμε πόσα καταστήματα. Κάθε περίπτωση έχει ιδιαιτερότητες, δημορφίες. Σας λέω ότι εμάς η περιοχή είναι τεράστια. Τις ανάγκες που καλύπτει. Ακριβώς. Και τα δεδομένα τα ιστορικά, για παράδειγμα, η μαρτυρική Κάντονο, για παράδειγμα, το 1983 ανακηρύχθηκε μαρτυρικός δήμος, τιμή σε έναν και για τις αγώνες και θυσίες των κατοίκων της.
ενώ ήταν κοινότητα, με προεκλογικό δρυάτιο που ανακηρύχθηκε σε Δήμος. Ναι. Δηλαδή η πολιτεία είχε αναγνωρίσει τους αγώνες των κατοίκων από τις τάξεις που δεν άκουσαν. Τώρα έρχονται αυτοί, κάποιοι αυτοί που τελικά πρέπει να μας πούνε ποιοι είναι που αποφασίζουν, η κυβέρνηση, οι δανειστές. Δεν ξέρω να το δουν ούτε να μας πούνε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί εφόσον υπάρχει μια πόση η οποία μας λένε ότι άρα γίνεται, είναι τελεσίδικη, κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει. Κύριε Πετράκη. Έρχονται λοιπόν και ξαναγκρεμίζεται αυτή η ιστορική κάρτα τη Μαρτυρική μαζί και όλη η Μαρτυρική Δήμη. Γιατί είναι τα φλόρια, είναι το Πουστογέρο, και ο Λιπαδάς, όλες αυτές τις περιοχές ιστορικές σιγά σιγά σβήνουν από το σέβημα. Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας, την καταγράφουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.